Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο θεωρούμε για μας είναι ότι είμαστε μαθητές, όπου μαθητεύουμε μαζί με όλους εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με μια πολύ αγαπητή φίλη μας και αδελφή μας. Διαβάζω. Αγαπημένα μου αδέλφια, σας χαιρετώ στο όνομα του αγαπημένου μας Κυρίου Ιησού Χριστού. Είμαι η Ευαγγελική αδελφή σας που ήδη σας έχω στείλει 2 φορές ερωτήσεις μου και εσείς ευγενικά μου απαντήσατε. Στις 11 και 18 Ιανουαρίου του 2012 και στις 11 Δεκάτου του 2012. Θα ήθελα και πάλι να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα τελευταία κατάλαβα από τα κηρύγματά σας, με λύπη μου ομολογώ, ότι δεν συμφωνείτε στην ενότητα των διαφόρων εκκλησιών, παύλα δογμάτων, παύλα ομολογιών, μέσα στο χώρο των αναγεννημένων αδελφών μας χριστιανών, αν και η ρητή επιθυμία και η προσευχή του Κυρίου μας είναι να είναι πάντε σεν. Ελπίζω ότι δεν κατάλαβα καλά. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ πολύ, να μας διευκρινίσετε τις απόψεις σας επί του θέματος αυτού. Δεύτερον, δεν νομίζετε επίσης ότι το να θεωρούν κάποιοι πως η δική τους ερμηνεία στο Λόγο του Θεού είναι η απόλυτα σωστή, ότι είναι εγωιστικό και λανθασμένο, κάτι που βεβαίως δεν ευαρεστεί το Θεό? Σας ευχαριστώ πολύ και επιθυμώ να σας γνωρίσω και από κοντά, Θεού θέλοντος. Με πολύ αγάπη, Ευαγγελική σας φίλη και αδελφή σας. Σημείωσης. Και πάλι συγχωρέστε μου την ανωνυμία. Πολύ χαιρόμαστε για σένα, αγαπητή μου φίλη και αδελφή, για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνεις και για τις ερωτήσεις τις οποίες μας υποβάλλεις, και ευχόμαστε στο Χριστό μας ο σχολιασμός μας να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα αρχίσουμε λοιπόν τώρα πρώτα με το πρώτο σου ερώτημα. Τώρα τελευταία κατάλαβα από τα κηρύγματά σας, με λύπη μου ομολογώ, ότι δεν συμφωνείτε στην ενότητα των διαφόρων εκκλησιών, παύλα δογμάτων, παύλα ομολογιών, μέσα στον χώρο των αναγεννημένων αδελφών μας χριστιανών, αν και η ρητή επιθυμία και προσευχή του Κυρίου μας είναι να είναι πάντε σεν. Ελπίζω ότι δεν κατάλαβα καλά. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ πολύ, να μας διευκρινίσετε τις απόψεις σας επί του θέματος αυτού? Ναι, αγαπητοί μας αδελφοί, θα διευκρινίσω τις απόψεις μου και λυπάμαι που προκάλεσα λύπη, γιατί δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθές ότι δεν συμφωνώ στην ενότητα των διαφόρων εκκλησιών και δογμάτων και ομολογιών μέσα στον χώρο των αναγεννημένων αδελφών μας χριστιανών, αφού και ο Κύριος μας με την προσευχή του, όπως λες εσύ, φανερώνει την επιθυμία του να είμαστε πάντε σεν. Βεβαίως και συμφωνώ και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, όμως ας δούμε τι γράφει ο Λόγος του Θεού για το να είναι πάντε σεν και να δούμε τον τρόπο και στα αυτά στα οποία συμφωνούμε. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο Ιωταζήτα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και διαβάζω από το 14 εδάφιο. «Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου.
καθώς και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Αναφέρεται στους Αποστόλους, σε αυτούς τους έχει μπροστά του και για τους οποίους και προσεύχεται. Εκ του κόσμου, συνεχίζω στο 16 εδάφιο, εκ του κόσμου δεν είναι αυτή, καθώς και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλα εις τον κόσμο, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσάντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Δια να είναι πάντεσεν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμιέν, και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημιέν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξα την οποία μη έδωκα, σε έδωκα εις αυτούς, για να είναι εν καθώς ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή. Για να είναι τε τελειωμένη εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Είναι εμφανές λοιπόν, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται απόδειξη, ούτε ειδική ερμηνεία, ότι η προσευχή και η ευχή και η επιθυμία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα του είναι η ενότητα των αδελφών, όμως εν τη αληθεία. Η αλήθεια είναι αυτή που ενώνει τους χριστιανούς και μπορούν να περπατήσουν μαζί. Γιατί αν δεν συμφωνήσουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί. Η επιθυμία λοιπόν και η ευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι η ενότητα της πίστεώς μας. Η ενότητα εν τη αληθεία. Και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς λέγει λοιπόν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο Λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει αληθινή πραγματική ενότητα ανάμεσα στους αναγεννημένους χριστιανούς, πρέπει να φρονούμε το αυτό. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους γράφει, «Σας παρακαλώ δε αδελφοί δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντως το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς κατηρτισμένοι έχοντες τον αυτόν νου και την αυτήν γνώμη». Η επιθυμία λοιπόν του Ιησού Χριστού, του Αποστόλου Παύλου, του Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας, του Παντοδυνάμου Θεού, είναι να είμαστε να έχουμε την αυτή γνώμη, να λέμε το αυτό, να είμαστε εντελώς κατηρτισμένοι στο Λόγο του Θεού, ώστε ο Ιησούς Χριστός να προσεύχεται στον Πατέρα και ο Πατέρας να μας καθιστά εν με την ενότητα της πίστεως. Συνεχίζει. Ξαναδιαβάζω μάλλον. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ξεχώρισε τους μέσα στην αλήθεια σου. Στο Λόγο του Θεού. Καθώς ο Λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια. Και εγώ υπέρ αυτών αγιάζω τον εαυτό μου. Τον ξεχωρίζω. Πού? Εν τη αληθεία σου. Δεν λες άλλα εσύ και άλλα εγώ. Όπως εμείς είμαστε ένα και έχουμε μία γνώμη και λέμε το αυτό και μάλιστα όπως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα, αλλά ό,τι μου είπε ο Κύριος, ο Πατέρας μου λέω. Δεν κάνω δικά μου πράγματα, αλλά ό,τι μου είπε ο Πατέρας μου κάνω. Και αυτή είναι η τέλεια ενότητα, να έχουν την ίδια γνώμη στην αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτή την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός την πήρε και την έδωσε στους μαθητάς του. Και προσεύχεται οι μαθητές του μέσα από αυτή την αλήθεια να είναι ενωμένοι. Γιατί? Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χριστός ότι ανάμεσα από αυτούς θα βγουν άνθρωποι που θα λαλούν διεστραμμένα και θα ζητάνε να πάρουν τους μαθητάς κατόπιν αυτού. Θα λένε πράγματα τα οποία δεν είπε ο Χριστός και δεν είναι η αλήθεια που ο Πατέρας έδωσε στο Χριστό και ο Χριστός έδωκε στους μαθητάς. Η ενότητα λοιπόν δεν μπορεί να είναι έξω από την απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.
Και μάλιστα, όπως λέει ο Απόστολος Πάτρος, ο Απόστολος Παύλος, να είμαστε εντελώς κατηρτισμένοι, έχοντας τον αυτόν νουν και την αυτήν γνώμη, την ίδια σκέψη και την ίδια γνώμη, ώστε να λέμε πάντως το αυτό και να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ μας, καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής, την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν». Άρα λοιπόν η ενότητα είναι ενότητα εν τη αληθεία. Και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτή την ενότητα είχε ο Πατέρας με τον Ιησού Χριστόν και αυτή την ενότητα θέλει να έχουμε, θέλει ο Χριστός να έχουμε και εμείς μεταξύ μας, ώστε να είμαστε με αυτήν την ενότητα της αληθείας, ενωμένοι και με τον Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Αλλά όχι μόνο για τους μαθητάς, συνεχίζει στο 20 εδάφιο, «και δεν παρακαλωμένο περί τους Αποστόλων, περί τούτων, αλλά και περί όλων των πιστευσόντων εις εμέ, δια του λόγου των Αποστόλων», δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Όλων όσων πίστευσαν στο λόγο τον οποίο έγραψαν κατά την οδηγία και την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου οι Απόστολοι και οι προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού. «Δεν παρακαλώ λοιπόν μένω περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν τη αληθεία σου. Καθώς εσύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν εν». Και ποια είναι η απόλυτη ενότητα του Πατέρα και του Υιού? Ότι φρονούν το αυτό, ότι λένε το αυτό, ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε το λόγο του Πατέρα του, τον ενστερνίστηκε και τον κήρυξε. Τον πίστεψε, τον κήρυξε και τον έδωσε στους μαθητάς του. Που είναι ο λόγος του Θεού, είναι η δόξα του Θεού. Γι' αυτό τι λέει παρακάτω: «Και εγώ την δόξα την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι κατά αυτόν τον τρόπο εν, όπως και εμείς είμαθε κατά αυτόν τον τρόπο εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένη εις εν, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας». Άρα η ενότητα της πίστεως είναι αυτή η οποία, για την οποία προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός για τους μαθητάς του, αλλά και για αυτούς που θα πιστέψουν από τα γραφόμενα από τους μαθητάς του, τους Αποστόλους του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα η ενότητα, αλλά όχι μία ενότητα αόριστη, συναισθηματική, φιλική, ανθρώπινη, γήινη, μία ενότητα κατεξοχήν ουράνια και πνευματική, η οποία προέρχεται από το θέλημα του Θεού που εκφράζεται με το λόγο του, τον οποίον πήρε ο Ιησούς Χριστός και έδωσε στους μαθητάς του, τους Αποστόλους, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά και σε όλους όσους πίστευσαν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που γράφτηκε δια Πνεύματος Αγίου από τους προφήτες και τους Αποστόλους της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Βεβαίως, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, πιστεύουμε στην ενότητα της πίστεως, αφού άλλωστε ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στην ενότητα της πίστεως, γράφει ότι ο Ιησούς Χριστός έδωκε μέσα στην Εκκλησία άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Έδωκε μέσα στην Εκκλησία 5 διακονίες. Αποστόλους, προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για τον καταρτισμό των Αγίων. Για να είναι εντελώς κατηρτισμένοι. Με την ίδια λογική και την ίδια γνώμη. Εντελώς κατηρτισμένοι. Έδωσε λοιπόν
τις πέντε αυτές διακονίες μέσα στην Εκκλησία για τον καταρτισμό των Αγίων πρώτων. Δεύτερον, για το έργο της διακονίας τους, της υπηρεσίας τους. Κάθε ένας έχει ένα έργο, η Εκκλησία έχει ένα έργο. Ο κάθε πιστός έχει ένα έργο, μία υπηρεσία. Ένα δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσει. Προσδιορισμένο απόλυτα από το Θεό, ώστε να είναι ο μισθός του πλήρης εκεί στον ουρανό. Καθώς είναι γεγραμμένο και πάλι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, ότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, διαβάζω από το Β8, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς ούτω δώρον, ουχή εξέργων για να μην καυχηθεί της, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος, υπάρχουν έργα καλά, τα οποία προκαταβολής κόσμου έχει προετοιμάσει ο Θεός για κάθε έναν από εμάς και περιμένει να περπατήσουμε σε αυτά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εντελώς ενωμένοι με την ενότητα της πίστεως για να καταντήσουμε, μάλλον εντελώς ενωμένοι με την ενότητα της πίστεως την οποία λαμβάνουμε από τις διακονίες τις οποίες έδωσε ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, ακόμη και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Να το διαβάσω όμως λίγο από την αρχή και πιο σωστά. Αυτός λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έδωκε μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς καταρτισμόν των Αγίων πρώτων, για το έργο της διακονίας τους δεύτερον, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού τρίτον, με σκοπό τελικό να καταντήσουμε όλοι εις την ενότητα της πίστεως και εις της επιγνώσεως, στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή εις άνδρα θέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η επιθυμία και η προσευχή του Χριστού. Να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εντελώς κατηρτισμένοι, ώστε να λέγουμε πάντες το αυτό με ένα πνεύμα και με μία γνώμη. Σε αυτή την ενότητα λοιπόν για την οποία προσεύχει το Χριστός, αλίμονό μας εάν δεν συμφωνούμε. Σε ενότητα όμως, γήινη, ανθρώπινη, συναισθηματική, φιλική, και πάλι συμφωνούμε, αλλά δεν είναι αυτή η ενότητα για την οποία προσεύχεται ο Χριστός. Όμως μιλάει και για κάποια άλλη ενότητα ο Λόγος του Θεού. Για να το διαβάσουμε. Σπουδάζοντες, διαβάζω δέλτα κεφάλαιο 3 εδάφιο, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Δηλαδή, εν σώμα, εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε, με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, ένας Κύριος μία πίστης, ένα βάφτισμα, ένας Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Μιλάει λοιπόν για μία ενότητα Πνεύματος Αγίου. Την ενότητα που φέρνει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο στους χριστιανούς. Την ενότητα που δίνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίους Χριστιανός. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ενότητα της αληθείας, αλλά είναι και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Όπου δια της ενότητος του Πνεύματος του Αγίου, η οποία δημιουργείται από το σύνδεσμο της ειρήνης, από το Θεό της ειρήνης, που μας συνδέει και μας καθιστά ένα σώμα, το οποίο κεφαλή είναι ο Χριστός. Ένα σώμα που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και εμείς όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη αλλήλων. Ώστε
σπουδάζοντας να διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος. Πώς? Προσπαθώντας να διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος. Πώς? Με το σύνδεσμο της ειρήνης, ειρηνεύοντες δηλαδή μεταξύ μας, ειρηνεύοντες εν αλλήλεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όχι ανταγωνιζόμενοι, όχι συναγωνιζόμενοι, γιατί μπορεί να υπάρχει ενότητα της πίστεως εν τη αληθεία, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει ταυτόχρονα και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου με το σύνδεσμο της ειρήνης. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν πρόκειται να δει το πρόσωπο του Θεού. Άρα η ενότητα δεν είναι μόνο εν τη αληθεία που είναι απαραίτητο, αλλά είναι και εν Πνεύματι Αγίω, γιατί μόνο τότε θα είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, που θα παίρνουμε εντολές από την κεφαλή μας που είναι ο Ιησούς Χριστός, εν τη αληθεία του Θεού Πατρός, και θα είμαστε ενωμένοι εν ειρήνη και μάλιστα με την τελειότητα της ενότητας που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη. Ενότητα λοιπόν της πίστεως εν τη αληθεία, ενότητα του Πνεύματος του Αγίου με την ειρήνη που πρέπει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί, να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις, προσωπικές επιδιώξεις, φιλοδοξίες, να φρονούμε, όχι μόνο να φρονούμε το αυτό και να έχουμε την αυτή γνώμη, αλλά και να εργαζόμαστε με το αυτό πνεύμα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε νόημα πόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα. Αυτή είναι η ενότητα του πνεύματος. Συναγωνιζόμενοι με μια ψυχή, θέλουσα, εν ψυχή θελούσι, συναγωνιζόμενοι, όχι ανταγωνιζόμενοι, δια την πίστη του Ευαγγελίου, να επεκταθεί η πίστη του Ευαγγελίου, και ταυτόχρονα μη φοβιζόμενοι σουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μένει είναι ένδειξη απολίας, εις δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Χωρίς φόβο από τους ενάντιους, γιατί θα υπάρξουν οι ενάντιοι. Είναι γραμμένο, όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούνε. Διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ του Χριστού, όχι μόνο να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Και να η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, έχοντες τον αυτόν αγώνα, τον οποίον είδετε εμεί και τον οποίον ακούετε εμεί. Υπάρχει λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ενότητα της πίστεως, για την οποία προσεύχεται ο Χριστός, εν τη αληθεία, όπου αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, για την οποία πρέπει να σπουδάζουμε με το σύνδεσμο της ειρήνης, ειρηνεύοντες εν αλλήλεις, ώστε να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου, με ένα πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, και με μια ψυχή που να θέλει όχι ανταγωνισμό, αλλά συναγωνισμό. Μαζί να αγωνιζόμαστε. Και η ενότητα ολοκληρώνεται με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Βεβαίως λοιπόν επιθυμώ, αγαπητοί μου φίλοι, την ενότητα για την οποία προσεύχεται ο Χριστός. Την ενότητα της πίστεως, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Τώρα, εάν μεταξύ κάποιων εκκλησιών, δογμάτων ή ομολογιών υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην αλήθεια, στην ενότητα της πίστεως, πιθανόν και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, πιθανόν και στο σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη, αν και αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι πιθανόν να υπάρχει. Βεβαίως είμαστε ένα πνεύμα,
εφόσον είμαστε αναγεννημένοι. Βεβαίως είμαστε μια ψυχή, το σώμα του Χριστού. Βεβαίως αλίμονό μας, αν δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, καθώς ο Χριστός μας αγάπησε, τότε δεν είμαστε σωσμένοι. Τότε κινδυνεύει η συμμετοχή μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία και στο οποίο πρέπει να προσευχόμαστε, είναι εν τέλει να φρονούμε το αυτό, να λέμε το αυτό και να έχουμε την ίδια γνώμη και να προσευχόμαστε κι εμείς για την ίδια γνώμη. Βέβαια, για να είμαστε αληθινοί, να είμαστε ρεαλιστές, πραγματιστές, αυτό δεν ισχύει σήμερα. Ανάμεσα σε πολλά δόγματα, εκκλησίες και ομολογίες, ανάμεσα στους αδελφούς μας, στους αναγεννημένους. Γι' αυτό και ο Χριστός προσεύχεται γι' αυτό. Γιατί ξέρει εκ των προχτέρων, πριν από εμάς, πριν εμείς το γνωρίσουμε, ξέρει ότι αυτό θα υπάρξει. Και προσεύχεται στο Θεό να το διορθώσει. Εμείς λοιπόν θέλουμε και προσευχόμαστε να διορθωθεί. Αλλά δυστυχώς, επειδή είμαστε άνθρωποι, αδύναμοι, με ανθρώπινη φύση, δεν μπορούμε εμείς να το διορθώσουμε. Και γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα, για να το διορθώσει ο Πατέρας. Και εμείς θέλουμε να διορθωθούμε. Θέλουμε να έρθουμε στην ενότητα της πίστεως. Γι' αυτό προσευχόμαστε, βοήθησέ μας Θεέ μας. Βοήθησέ μας Πατέρα, εν το ονόματι του Χριστού, δια της προσευχής του Ιησού Χριστού, να μας φέρει σε αυτή την ενότητα. Και εμείς προσωπικά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έχουμε αυτό το πνεύμα. Και λέμε, δείξε μας τα λάθη μας να τα διορθώσουμε. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ο αγώνας τους ήταν να είναι ένα εν τη αληθεία. Όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα διαφοράς, διδασκαλίας, σκέψης, άποψης, δημιουργήθηκε μία σύνοδος, μία σύναξη όλων των εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα, για να φτάσουν στο να φρονούν το αυτό, να είναι εντελώς κατηρτισμένοι και εντελώς ενωμένοι, να έχουν μία γνώμη. Βλέπεις όμως στην εποχή μας αυτό είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον. Αλλά η ελπίδα μας είναι στο Θεό και τα αδύνατα στους ανθρώπους, λέει η Γραφή, είναι δυνατά στο Θεό. Πιστεύουμε ότι ο Θεός, αν δεν έχει γίνει ακόμη, θα το κάνει. Θα το κάνει τις έσχατες ημέρες, όταν θα δημιουργήσει την εκκλησία του. Την εκκλησία της αρπαγής που θα αρπάξει. Τη μία, την περιστερά του. Όπου μέσα σε αυτή την εκκλησία όλοι θα πιστεύουν το αυτό. Θα λένε το αυτό. Δεν θα υπάρχουν σχίσματα ανάμεταξύ τους. Ανάμεσά τους. Θα υπάρχει και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, το φρόνημα, αλλά και ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη, αλλά θα υπάρχει και η ενότητα της πίστεως. Αυτό προσευχόμαστε. Και πιστεύουμε βάσιμα μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός εν τέλει θα δημιουργήσει μία εκκλησία αγία, ένδοξη, αμόμητο, μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, την οποία θα έρθει και θα παραλάβει. Και αυτή την εκκλησία την περιμένουμε και αυτό το έργο του Θεού το προσευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα μας αξιώσει να το ζήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον με πολλά δόγματα, πολλές ομολογίες και πολλές εκκλησίες χριστιανικές, εν γέννη μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία. Υπάρχει η Διαμαρτυρόμενη Εκκλησία. Υπάρχει η Αποστολική Εκκλησία. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη να ομολογήσουμε εμείς την ταυτότητά μας
μέσα σε αυτόν τον ευρύτατο χριστιανικό κόσμο. Η ταυτότητά μας μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αυτό που λέει η Γραφή, μετανοήσατε στην πράξη των Αποστόλων, στο κεφάλαιο το δεύτερο και στο 38 εδάφιο, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα σου μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτή την ταυτότητα έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Μετάνοια, βάφτισμα εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, εξήτηση της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής καταρχάς με γλώσσες και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, και τέταρτον, αγιασμός, καθώς με πολλούς λόγους διαμαρτύρεται του και προέτρεπε να σωθείτε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Δηλαδή εξέλθετε εκ του κόσμου, εξέλθετε εκ της αμαρτίας. Αγιασμός, όπως λέει η Γραφή, σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αυτή είναι η ταυτότητά μας μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Και η αποστολή μας δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή την οποία μας έδωσε ο Χριστός. Μπορεί, διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το τελευταίο κεφάλαιο και το 19 εδάφιο. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσιν πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Και η αποστολή μας είναι πορευθέντες, μαθητεύσατε πρώτον, βαφτίζοντες δεύτερον και διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι όλα όσα εγώ σας είπα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τέλος, η ταυτότητα της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οίκος του Θεού, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα, το θεμέλιο της αληθείας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Και η απόφαση μας είναι και η πρόθεση μας είναι ότι μέσα από το Λόγο του Θεού το έχουμε δει λάθος, είμαστε έτοιμοι άμεσα να το διορθώσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίξαμε ότι εμείς έχουμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών. Βεβαίως, κάθε ένας από εμάς ερμηνεύει τις γραφές. Διαβάζει, κρίνει και κηρύττει. Σύμφωνα με το χάρισμα που ο Θεός του έχει δώσει, με τη φώτιση και την αποκάλυψη που ο Θεός του έχει δώσει. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε οι μοναδικοί, γιατί λες παρακάτω, εάν κάποιοι θεωρούν στο δεύτερο ερώτημά σου ότι η δική τους ερμηνεία στο Λόγο του Θεού είναι η απόλυτα σωστή, δεν είναι τούτο εγωιστικό και λανθασμένο? Βεβαίως, είναι και εγωιστικό και λανθασμένο. Αφού ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτά που δεν ξέρετε είναι διπλάσια από αυτά τα οποία ξέρετε. Πώς εμείς θα ισχυριστούμε, θα τολμήσουμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε την απόλυτη αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών? Οι Άγιες Γραφές αποτελούν την ευθεντία, αποτελούν την απόλυτη αλήθεια. Δεν έχω καμία αμφιβολία σε αυτό. Δεν υπάρχει σχετικότητα της αλήθειας. Υπάρχει η απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και ήθε να μας φωτίζει ο Θεός, να τον καταλαβαίνουμε, να τον πιστεύουμε, να τον διχόμαστε και να τον κηρύττουμε. Μακάρι να μας δώσει ο Θεός αυτή τη δυνατότητα. Και αυτή είναι η πρόθεσή μας και αυτή είναι η απόφασή μας. Και είμαστε έτοιμοι όταν διαπιστώσουμε λάθη μέσα στην ερμηνεία των γραφών, άμεσα να τα διορθώσουμε. Εκείνο δε που βλέπουμε μέσα από τις γραφές είναι ότι ο Λόγος του Θεού μας δίδει τρία πράγματα.
μας αποκαλύπτει τρία πράγματα. Πρώτον, τη διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία, την αλήθεια, στην οποία πρέπει και να μένουμε και να συμφωνούμε. Δεύτερον, την πρακτική στη λειτουργία της Εκκλησίας. Η λειτουργία της Εκκλησίας δεν εξαρτάται από την απόφαση και τη θέληση του ανθρώπου. Δεν θα κάνουμε αυτό το άλλο έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Τέσσερα πράγματα είναι η πρακτική της λειτουργίας της Εκκλησίας. Διδαχή των Αποστόλων, κλάση του Άρτου, κοινωνία μεταλλήλων και προσευχές. Ούτε θα προσθέτουμε, ούτε θα φερούμε στη λειτουργία της Εκκλησίας κάτι που εμάς δεν μας αρέσει. Ούτε θα αφαιρούμε την κλάση του Άρτου από το να γίνεται κάθε Κυριακή, ούτε θα προσθέτουμε όργανα και εκκλησιαστικές μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού, συναυλίες ή άλλα πράγματα. Και το τρίτο που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο είναι η νοοτροπία του χριστιανού. Να έχουμε το πνεύμα του Χριστού. Γιατί όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Δεν είναι, ανήκει στο Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάει. Να έχουμε το πνεύμα του Χριστού. Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμμένου. Να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Η νοοτροπία του χριστιανού. Η θεώρηση της χριστιανικής ζωής, την οποία έχουμε, πρέπει να έχουμε. Μιμητές των Αποστόλων και των Προφητών μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο που είναι η Εκκλησία της Διδαχής των Αποστόλων, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, η οποία όπως αποκαλύπτεται έχει λάθη, αλλά ο Λόγος του Θεού τα διορθώνει. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Κάνουμε λάθη, αλλά έχει το Λόγος του Θεού και μας διορθώνει. Και θέλουμε να διορθωνόμαστε. Δεν θέλουμε να μένουμε στα λάθη μας. Δεν θέλουμε να επιμένουμε, δεν θέλουμε να είμαστε ιδιογνώμονες, ισχυρογνώμονες, δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι που δεν κάνουμε ποτέ λάθος. Δεν διεκδικήσαμε το λάθη, το μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά θέλουμε την ενότητα της πίστεως, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και αληθινά μέσα στην καρδιά μας το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Εάν τώρα στη διδασκαλία μας, στην πρακτική της Εκκλησίας, αλλά και στην νοοτροπία μας, έχουμε διαφορές με κάποιες άλλες εκκλησίες, δόγματα ή ομολογίες, δεν σημαίνει ότι δεν προσευχόμαστε για αυτούς ο Θεός να τους ευλογήσει πιο πολύ από μας. Δεν τους αγαπάμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ένα. Ο Θεός θα μας κάνει, προσευχόμαστε να είμαστε ένα, αλλά τώρα δεν είμαστε ένα. Τι να κάνουμε? Αν εμείς μέσα στην εκκλησία μας οι γυναίκες προσεύχονται και φοράνε μαντήλι και κάποιες άλλες γυναίκες άλλα δόγματα δεν φοράνε, πώς θα συμπροσευχηθούμε? Και αυτό είναι το λιγότερο, έτσι. Το έφερα σε ένα μικρό ασήμαντο παράδειγμα. Αν έχουμε άλλη διδασκαλία, αν κάποιοι πιστεύουν που εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε στη θεολογική άποψη της αποκαταλλαγής των πάντων, ότι στο τέλος όλοι θα σωθούν και ο διάβολος και οι άγγελοι του. Εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Ή στον απόλυτο προορισμό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ή στο ότι η σωτηρία δεν χάνεται, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ή ότι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι σύμβολα. Δεν τρώμε και δεν πίνουμε το σώμα του Χριστού. Πώς θα πάρουμε μέρος στην ίδια τράπεζα? Αυτό όμως δεν σημαίνει, και άλλα πολλά ίσως, αυτό δεν σημαίνει ότι τα αδέλφια μας δεν τα αγαπάμε, δεν πονάμε,
δεν προσευχόμαστε, δεν θεωρούμε ότι θα είμαστε όλοι μαζί στον ουρανό. Η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελείται από αγγέλους και από τέλειους, αλλά από αμαρτωλούς που μετανοούνε, που ζητάνε χάρη και έλεος από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί μας, μην πιστέψεις ποτέ ότι δεν θέλουμε την ενότητα. Πάσχουμε για την ενότητα, προσευχόμαστε για την ενότητα, αλλά την ενότητα του Ευαγγελίου. Να μας κάνει ο Θεός να είμαστε εντελώς κατηρτισμένοι, όλους μας. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι εντελώς κατηρτισμένος αυτή τη στιγμή. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει να είμαστε εντελώς κατηρτισμένοι στο Λόγο του Θεού. Να λέμε πάντες το αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα πράγματα και να λέμε ότι είμαστε ενωμένοι. Δεν είμαστε. Ψέματα λέμε. Να μας κάνει ο Θεός να λέμε πάντες το αυτό. Να μην είναι σχίσματα μεταξύ μας. Να μην είναι σκάνδαλα μεταξύ μας. Να έχουμε την ίδια γνώμη. Να είμαστε μιας φωνής και μιας γλώσσης, ώστε ό,τι κάνουμε ο Θεός να το ευαρεστεί, να το ευωδώνει. Να ευαρεστείτε και να το ευωδώνει. Ας είναι λοιπόν η προσευχή μας, αγαπητοί μου φίλοι και αδερφοί και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η προσευχή μας να έρθει εκείνη τη στιγμή που είναι προφητευμένη μέσα στο Λόγο του Θεού, όπου ο Θεός θα δημιουργήσει τη δική του Εκκλησία από όλους μας και την οποία θα έρθει να παραλάβει. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, έλεος, να πλημμυρίζει δια Πνεύματος Αγίου την καρδιά μας με αγάπη, να αγαπάμε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, όλα μας τα αδέλφια, ανεξαρτήτου δόγματος, εκκλησίας, ομολογίας, όλα μας τα αδέλφια. Και ιδιαίτερως να προσευχόμαστε η προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, την οποία με τόσο πόνο την έκανε προς τον Πατέρα, απευθυνόμενος στους Αποστόλους, αλλά και σε αυτούς που θα πιστέψουν από τα λόγια των Αποστόλων, να μας κάνει ο Θεός ένα εν τη αληθεία Του. Με την ενότητα της πίστεως, με την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Εμείς πρέπει μια φορά ακόμη όλοι μαζί να ομολογήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Ότι έναν Πατέρα έχουμε τον ουράνιο και έναν παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Και εκεί στον ουρανό, όταν πια θα έρθουμε στο τέλειον, θα είμαστε στην απόλυτη ενότητα της πίστεως του Πνεύματος του Αγίου και της αγάπης. Σήμερα να αγωνιστούμε στην προσευχή και στην νηστεία ακόμη. Ο Θεός να μας κάνει ένα, γιατί δεν είμαστε, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει. Το εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και ομολογώ ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, είναι Αυτός που προπορεύεται και είναι Αυτός που προσεύχεται για όλους μας, για όλους τους χριστιανούς, ορθόδοξους, καθολικούς, διαμαρτυρόμενους, αποστολικούς, για όλους τους χριστιανούς. Προσεύχεται να μας φέρει σε μια ενότητα εν τη αληθεία Του, ενότητα πίστεως, ενότητα Πνεύματος Αγίου και το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Ήθε να βρούμε χάρη από το Θεό, ήθε να μας ελεήσει ο Θεός. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε το τέλος και σας ευχόμεθα με πολύ αγάπη ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.